Τώρα λογικά θα μας ακούει. Έκτακτα. Πρέπει να μας ακούει δηλαδή. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια σας κύριε Πλεύρη, πώς είστε, όλα καλά. Εδώ, στην προσπάθεια κύριε Πλεύρη, παρακολουθούμε τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το φορολογικό, παρακολουθούμε και τις ενστάσεις που γίνονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, αν και ο κύριος Ξανθόπουλος μας είπε προηγουμένως ότι σε κάποιες διατάξεις θα υπερψηφίσουν. Υπήρξε όμως και αυτή η ιστορία με την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να μας πείτε περί τίνος πρόκειται? Βεβαίως, πρώτα απ' όλα το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο μπορεί να έχουμε μείνει στο κομμάτι του τεκμηρίου που ήταν και το επίμαχο της αντισυνταγματικότητας, αλλά έχει 11 πυλώνες, εκ των οποίων τους 10 πυλώνες πιθανολογώ θα τους ψηφίσουν σχεδόν όλα τα κόμματα. Δηλαδή με τον περιορισμό των μετρητών, τη μεγαλύτερη χρήση των POS, την απουσία μετρητών σε συμβόλαια, τις δυνατότητες για παραπάνω τεχνικούς ελέγχους. Πάμε τώρα στο επίμαχο που τέθηκε. Και όλη η κουβέντα. Τι κάνει το συγκεκριμένο μου νομοσχέδιο? Το έχουμε πει ότι βάζει ως ένα τεκμήριο, μαχητό όμως τεκμήριο, στους ελεύθερους επαγγελματίες, βάσει κάποιων συνθήκων στους οποίους αναφέρεται στο νομοσχέδιο, να μην μπορούν να δηλώνουν κάτω του κατώτατου μισθού, δηλαδή τα 1900 περίπου. Εκεί λοιπόν έθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το θέμα της αντισυνταγματικότητας, ότι πρόκειται για ένα οριζόντιο μέτρο, το οποίο στην πραγματικότητα θίγει τους κανόνες της κοινής πείρας, αυτό λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, και σε ποια απόφαση το έχει ένα ενδιαφέρον, το είπε στην απόφαση Κατρούγκαλου, δηλαδή επικαλείται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και καλά κάνει, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι ο νόμος του Τσίπρα Κατρούγκαλου ήταν αντισυνταγματικός, δηλαδή ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που στήριζαν μέχρι χθες. Ποια είναι η διαφορά, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι πολίτες. Ενώ στην περίπτωση του κυρίου Κατρούγκαλου είχαμε ένα νόμο ο οποίος οριζόντια έβαζε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες να πληρώνουν ένα ποσό, εδώ έχουμε ένα νόμο που έχουμε ένα τεκμήριο. Δηλαδή υπάρχει μια σειρά από εξαιρέσεις και εν τέλει ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος θεωρεί ότι φύγεται από το τεκμήριο, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να ελεγχθεί και άρα πληρώνει τον φόρο που του αναλογεί. Αυτό που έχει δηλώσει. Άκρη τώρα πρακτικά, επειδή είστε και πολύ έμπειρος. Μια τέτοια περίπτωση που πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητάμε όλες αυτές τις μέρες. Άκρη θα μπορεί να βρει αυτός ο άνθρωπος τώρα στην παρούσα κρατική μηχανή. Γιατί γελάς εσύ? Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Για την παρούσα κρατική μηχανή. Θα σας πω κάτι. Αυτό και το επιστημονικό, η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής είναι κάτι που το επισημαίνει. Εκεί δηλαδή που έθεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ την συνταγματικότητα, ότι οι κύριοι του δίνατε τη δυνατότητα να ζητήσει τον έλεγχο, αλλά στην πραγματικότητα του διασφαλίζεται ότι αυτός ο άνθρωπος σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ελεγχθεί και δεν θα βρεθεί να πληρώνει ένα ποσό. Ναι, εγώ οφείλω να σας πω κύριε Φουσκίδη, για να είμαι ειλικρινής, αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχήματα. Δηλαδή και για να μπορέσει ο νόμος αυτός και στη συνείδηση των ελευθέρων επαγγελματιών που αισθάνονται ότι αδικούνται, γιατί στο 70% που αναφέρει ο κύριος Υπουργός ότι δηλώνουν κάτω από τον κατώτατο μισθό, σίγουρα εκεί πέρα υποκρύπτεται και φοροδιαφυγή. Αυτή η αλήθεια είναι ότι όσο οι σχέσεις είναι πιο προσωπικές και φεύγουν από τον εργοδότη, είναι πιο εύκολο άδειλες. Αλλά σίγουρα υπάρχει και μια μερίδα κόσμου, ο οποίος πραγματικά είτε από επιλογή, δηλαδή θέλει να ασκεί πολύ λίγο το επάγγελμα γιατί μπορεί να έχει άλλα εισοδήματα, είτε από ανάγκη βρίσκεται κάτω από αυτό το ποσό. Μάλιστα. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Με αυτό το τεκμήριο να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πέρα από τις βασικές εξαιρέσεις που βάζουμε, που είναι ξεκάθαρες ότι έχει γεννήσει ένα παιδί, μια μητέρα, οπότε σε όλο αυτό το διάστημα που μεγαλώνει το παιδί δεν μπορεί να έχει εισόδημα, να ισχύει το τεκμήριο. Αν κάποιος είναι 3 χρόνια μόνο επαγγελματίας, αν κάποιος είναι πριν τη σύνταξη, εάν κάποιος έχει μια ασθένεια, δίνουμε και ένα ευρύτερο ότι οποιοδήποτε μπορεί να ζητήσει τον έλεγχο. Εάν του το διασφαλίσουμε και αυτό, που είναι μεγάλο στίχημα, το αναγνωρίζω, τότε στην πραγματικότητα έρεται πλήρως και το όποιο αίσθημα αδικίας μπορεί να υπάρχει. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά. Θυμίζουμε ότι χθες έγινε μια μαζικότατη συγκέντρωση από ελεύθερους επαγγελματίες στους δρόμους. Θα το δούμε τώρα αυτό και πώς θα πάει για το επόμενο διάστημα. Να σου πω κάτι. Ένα τελευταίο, ότι δεν πρέπει. Εγώ είμαι γενικώς κατά της οποιασδήποτε στοχοποίησης. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε πολλά πράγματα που λένε, πράγματι είμαστε ένας κλάδος που φορολογούμαστε από το πρώτο ευρώ, που παίρνουμε ένα επιχειρηματικό ρίσκο, που κρατάμε μια επιχείρηση. Άρα δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε κοινωνικούς αυτοματισμούς. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την καλύτερη φορολογική συνείδηση και αυτή τη κατηγορία που έχει παραπάνω φοροδιαφύγιο. Πάμε τώρα, κύριε Πλεύρη, στα υπόλοιπα. Αύριο είναι μια πολύ σημαντική ημέρα με την επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος
Από αυτά που βλέπουμε στη συνέντευξή του σήμερα στην Καθημερινή, την χείρα φιλίας αποκαλεί τον Πρωθυπουργό, φίλε Κυριάκο. Εσείς πιστεύετε ότι πράγματι είναι μια πολύ καλή συγκυρία για να γίνει αυτή η συνάντηση αύριο? Ναι, προσέξτε. Πρώτα απ' όλα, η αρχή της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και πάρα πολλά ανοιχτά. Επιδιώκουμε το διάλογο και σίγουρα είναι σχετικό από το να είμαστε σε μια τάση όπου στην πραγματικότητα θα έρθουμε βράδυ, μια νύχτα ξαφνικά βράδυ, να μπαίνουμε σε μια λογική ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν παραβιάσεις, είναι ένα θετικό κλίμα. Αυτό από μόνο το έχει μια δυναμική. Από την άλλη πλευρά βέβαια γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα που έχουμε είναι πάρα πολύ μεγάλα και προφανέστατα αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται μόνο με το καλό κλίμα και ειδικά όταν διαπραγματεύεσαι με την Τουρκία κρατάς και μικρό καλάθι γιατί ναι. Πολλές φορές η Τουρκία... Άλλο βέβαια σας ρώτησα εγώ, είναι καλή συγκυρία τώρα για αυτή τη συνάντηση? Ναι, προφανέστατα ο Πρωθυπουργός ο ίδιος έχει κρίνει και αυτός ηγείται όλη τη διαδικασία εξωτερικής πολιτικής ότι με βάση αυτό το κλίμα που υπάρχει τώρα πρέπει να γίνει και η συνάντηση. Άρα προφανέστατα εκεί πέρα επιδιώκει σε αυτό το κομμάτι ο Πρωθυπουργός να μπορέσει να συνεχίσει ένα διάλογο και είμαι βέβαιος ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός γνωρίζει ότι τα θέματα αυτά δεν λύνονται μόνο με τις συναντήσεις αλλά είναι πολύ σημαντικό στο διεθνή παράγοντα να δείχνει πάντοτε η Ελλάδα ότι δεν είναι ο ταραξίας της περιοχής. Μάλιστα. Άρα σε αυτό το πλαίσιο είναι χρήσιμες οι επαφές όπως τις κρίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τώρα πάμε και στο τελευταίο μέτωπο που θα συζητήσουμε μαζί σας. Εσείς έχετε πάρει εξ αρχής ξεκάθαρη και σαφέστατη θέση και ως προς το σενάριο να υπάρξει γάμος ομόφυλων ζευγαριών στην Ελλάδα, αλλά και στο θέμα της τεκνοθεσίας της αντίστοιχης. Παρ' όλα αυτά, τώρα τελευταία έχει εισέλθει στην κουβέντα και στη σχετική εξίσωση η παράμετρος των παιδιών που έχουν υιοθετηθεί κατά μόνας είτε από άνδρες είτε από γυναίκες και στα οποία επί της ουσίας ο σύντροφος ή η σύντροφος δεν έχουν καμία θεσμική επαφή με το παιδί αυτό. Εάν κάποια στιγμή χτύπα ξύλο, πάθει οποιοδήποτε το οτιδήποτε, το παιδί αυτό θα μείνει ξακρέμαστο και θα πρέπει να γυρίσει στην πρόνοια. Το συγκεκριμένο, επαναλαμβάνω, το συγκεκριμένο κομμάτι, κύριε Υπουργέ, θα έπρεπε. Πρώην Υπουργός, αλλά μένει πάντα ο τίτλος. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, κύριε Υπουργέ, θα έπρεπε ακόμα και εσείς που διαφωνείτε στη βάση της συζήτησης αυτής να το δείτε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Θα σας πω κάτι. Όπως ξέρετε και σωστά το είπατε, προφανώς ο Πρωθυπουργός θα κρίνει το χρόνο που θα έρθει και θα γίνει εκτενής κουβέντα. Εγώ είμαι κατά και του γάμου και της τεκνοθεσίας. Το έχετε πει. Μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, Υπουργέ. Μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Βεβαίως. Και σε αυτή την περίπτωση η δική μου θέση είναι ότι δεν υπάρχει αυτό το σενάριο ότι επιστρέφει το παιδί στην πρόνοια. Αυτή τη στιγμή το παιδί το συγκεκριμένο έχει τα χαρακτηριστικά που θα το έχει υιοθετήσει ένας γονέας, όπως και σήμερα γίνεται. Ο άλλος είναι σύντροφος του γονέα, όπως και σήμερα μπορεί να γίνει ετερόφιλος. Αύριο μπορεί κάποιος να υιοθετήσει ένα παιδάκι και στη συνέχεια να κάνει ένα σύμφωνο συμβίωσης ετερόφιλος. Τα ίδια δικαιώματα έχει αυτό το παιδί. Και πιστέψτε με, ότι εάν βρεθεί να χαθεί ο γονέας, ναι, εκεί είναι το ζήτημα, σίγουρα, σίγουρα το δικαστήριο που θα κρίνει την πορεία του παιδιού, γιατί όλα αυτά κρίνονται με δικαστικές αποφάσεις και επιμέλεια, θα εκτιμήσει το ότι μεγάλωσε και ήταν σύντροφος με κάποιον άλλον εναντί άλλων συγγενών ή της πρόνοιας που συμφωνούμε, λέτε. Συμφωνούμε, απλώς εδώ κύριε Πλευρή, τι θέτω εξής ζήτημα. Να γίνει μια ολόκληρη δικαστική διαδικασία για ένα, ας πούμε, για να άμα πάει το παιδί να στραμπουλήξει το πόδι του να πάει στο νοσοκομείο. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Αν στραμπουλήξει το πόδι και πάει στο νοσοκομείο, έχει επιμέλεια ο γονέας που το έχει υιοθετήσει. Ναι. Αν δεν υπάρχει αυτός, μου λέτε τώρα, αν δεν υφίσταται αυτός. Εάν φύγει αυτός ο γονέας, όπως σήμερα, μπορεί να είναι ένα υιοθετημένο παιδάκι από έναν μόνο γονέα, που να μην έχει κανένα σύμφωνο συμβίωσης, αυτό το παιδάκι θα τεθεί. Πού θα πάει? Αν θα πάει σε άλλους συγγενείς, οπότε εκεί εκτιμάται και το σύμφωνο. Η βασική μου διαφωνία, κύριε Φουσκίδη, και θέλω να τονίσω, είναι ότι δεν μπορεί ένα παιδί συγχρόνως να έχει δύο μπαμπάδες και δύο μαμάδες. Αν θέλετε, ακόμα αν υπάρχει και αυτό το κενό που λέτε, με κάποια παρέμβαση στο ίδιο το σύμφωνο που υπάρχει τώρα, μπορεί να λυθεί αν είναι ανοιχτό. Αλλά η λύση για εμένα δεν είναι ότι θα αλλάξουμε τη μορφή της οικογένειας προκειμένου να λύσουμε τέτοια θέματα. Άρα λέτε ότι μπορεί να υπάρχει, από τον νόμο τώρα, να υπάρχει πρόσθετη πρόβλεψη στις αντίστοιχες για το σύμφωνο συμβίωσης, λέτε. Ναι, δεν πρέπει όμως να πειραχθεί καθόλου το οικογενειακό δίκαιο, δεν πρέπει να πάμε στη λογική δύο πατεράδων, δύο μητέρων, δεν πρέπει να πάμε στη λογική αλλίωσης
τις οικογένειες όπως την ξέρουμε. Αυτή είναι η κεντρική μου θέση, αλλά η εκτενής κουβέντα, κακά τα ψέματα, θα γίνει όταν θα έρθει η ρύθμιση και τότε όλοι με τη συνείδησή μας θα τοποθετηθούμε και θα μιλήσουμε και αυτά τα θέματα. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Στην πραγματικότητα, ενώ ξεκινήσαμε με ένα πλαίσιο κουβέντα για δικαιώματα των ατόμων, μπαίνουν τώρα τα παιδάκια μπροστά. Εγώ την ακούω την κουβέντα. Και η κυρία Μπακογιάννη που το έθεσε έχει μια πολύ μεγάλη διαχρονική ευαισθησία σε αυτά τα θέματα και έχουμε συζητήσει και προσωπικά. Η δική μου θέση είναι ότι όπως είναι τώρα το πλαίσιο, καλύπτονται και αυτά τα παιδιά. Αν υπάρχει κάποιο μικρό κενό που δεν υπάρχει. Γι' αυτό είπε ότι κάποιοι από εσάς τώρα επικαλύπτεται ο σύμφωνο συμβίωσης που πάλι δεν θέλατε προμηνών, κύριε Πλεύρη. Προσέξτε, εγώ δεν ήμουν τότε βουλευτής, αλλά αν ήμουν θα είχα καταψηφίσει. Δεν το λέω για σας. Ναι, όχι, λέω θα είχα καταψηφίσει, δεν κρύβω από αυτό. Θα είχα καταψηφίσει και το σύμφωνο, αλλά προσέξτε. Το σύμφωνο πια είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν κάτι ψηφίζεται, είναι μια πραγματικότητα. Εάν κάποιο λοιπόν σου θέτει θέματα σημαντικά για την πορεία και μπορούν να λυθούν από την υπάρχουσα πραγματικότητα, δεν μπορεί να εγκαλούνται αυτοί που δεν το ψήφισαν. Δεν το ψήφισαν γιατί δεν θέλαν να λυθεί με αυτόν τον τρόπο. Το ότι υπάρχει τώρα δεν πρέπει να υποχρεωθούν που δεν είναι να ψηφίσουν το γάμο ή την τεχνοθεσία. Και θεωρώ ότι εκεί θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα όταν έρθει η ώρα. Μάλιστα. Εγώ να σας πω και κάτι ακόμα και με συγχωρείτε και το έχω γράψει και σε άρθρο. Όπως επειδή πολλές φορές ακούω και την παρένθετη, γιατί είναι και ένα αίτημα της κοινότητας της ΛΟΑΤΚΙ να μπορέσει να υπάρχει. Παρένθεση και στο μόνο. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μιλάμε τώρα γι' αυτό, έτσι. Ναι. Εδώ προσέξτε, εδώ όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναγνωρίσει ότι η παρένθεση είναι μόνο για υποβοήθηση σε κάποιον που δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Όχι σε μηχανή τεκνοποίησης. Οπότε, το θέμα με τα παιδάκια, αν υπάρχουν προβλήματα, εγώ πιστεύω λύνονται με το ισχύον πλαίσιο. Αν χρειάζεται βελτιώσεις το ισχύον μπορούν, επουδενή όμως δεν χρειάζεται για αυτόν τον λόγο, να πούμε ότι θα έχουμε το γάμο και την τεχνοθεσία λοιπόν, για να δείξουμε. Είναι η άποψή σας, κύριε Πλεύρη. Πάμε να κλείσουμε με κάτι άλλο. Έχουμε μια συνταρακτική υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους τα τελευταία 24 ώρα που αφορά σε ακόμα μια γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα. Μια γυναίκα που, όπως λέει το ρεπορτάζ, είχε ξυλοκοπηθεί από τον σύντροφό της, το είχε καταγγείλει στην αστυνομία. Της είχε δοθεί οδηγία να μην επιστρέψει στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, ο γυναικοκτόνος τη βρήκε, η γυναίκα έχασε τη ζωή της και στο διατάφτα καταλαβαίνουμε ότι η πολιτεία δεν έχει μπορέσει να προστατέψει άλλο ένα θύμα. Θέλω να σας ρωτήσω και με την ιδιότητα του δικηγόρου, τι πρέπει να γίνει για το θέμα αυτό για να μην θρηνούμε άλλα θύματα. Ναι, θα σας πω κάτι και έχω σαφή άποψη αυτό. Το νομικό πλαίσιο ως προς το αδίκημα, ως αδίκημα την ανθρωποκτονία που υπάρχει εδώ πέρα, είναι ένα πλήρες νομικό πλαίσιο. Εκεί που πάσχουμε και το περιγράψατε ακριβώς όπως το είπατε, είναι ότι πραγματικά κινδυνεύει μια γυναίκα. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε, στο κομμάτι των ενδοοικογενειακών, ενδοσυντροφικών σχέσεων, τα θύματα είναι οι παιδιά, οι γυναίκες. Σπάνια είναι άντρες. Οπότε το κοινωνικό φαινόμενο που πρέπει να προστατεύσεις είναι να προστατεύσεις τη γυναίκα και τα παιδιά που βίαιες. Πώς τους προστατεύεις? Έχουμε δομές για να τους προστατεύσουμε, κύριε Υπουργέ? Δεν είναι μόνο οι δομές. Είπατε κάτι που είναι μια πραγματικότητα και δείχνει το κενό. Ωραία, μια γυναίκα κινδυνεύει και έχει κάνει μήνυση. Ωραία, έχει βγάλει εγώ σας λέω και απόφαση ασφαλιστικών μέτρων να μην την πλησιάζει. Το ότι υπάρχει ένα χαρτί που θα επιδείξει στον άντρα θα το σταματήσει? Όχι. Άρα προφανώς η παρέμβαση δεν είναι τόσο στο πλαίσιο των ποινών εκεί. Οι ποινές είναι εξοντοτικές γιατί πάνε στις συνθήκες ανθρωποκτονίας. Είναι ότι εκεί που πραγματικά βλέπεις ότι υπάρχει κίνδυνος, το θύμα να αισθάνεται ότι προστατεύεται. Αυτό μπορεί το να γίνει. Το panic button, ας πούμε. Που... Και το panic button είναι ένας παράγοντας. Και αν χρειαστεί να βρεθεί σε δομή, είναι ένας παράγοντας. Και στις περιπτώσεις που μπορεί να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, η παρακολούθηση, η φύλαξη του θήτη, η κράτηση του θήτη ή η φύλαξη του θύματος. Άρα εκεί πρέπει, κατά την άποψή μου, να δουλέψουμε περισσότερο. Γιατί πολλές φορές η κουβέντα. Μα εγώ έχω μια απορία, κύριε Πλεύρη. Αφού γίνεται μια καταγγελία για έναν άνθρωπο που θεωρητικά είναι επικίνδυνος και το θύμα δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι, αυτή η οδηγία είχε δοθεί, πώς τον αφήνουμε τον άλλον ελεύθερο ενώ υπάρχει καταγγελία σε βάρος του και επιστρέφει μια γυναίκα στο σπίτι και βλέπουμε για άλλη μια φορά? Είμαστε μπροστά σε δύο εργοθεατές. Δεν ξέρω αν είναι έτσι αφελής η απορία μου. Δεν είναι καθόλου αφελής, γιατί είναι τελείως διαφορετική περίπτωση που το πρώτον θα εκδηλώσει κάποιος μια εγκληματική συμπεριφορά και δεν. Έχουμε μια προειδοποίηση. Δηλαδή, ξέρετε τι λέω, γιατί και για τον κόσμο τώρα μας ακούει καλά και τα panic button, και εγώ ίδια έχω συμμετάσχει σε καμπάνια για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Αλλά πρέπει στην πράξη να το δούμε πολύ σοβαρά το θέμα αυτό. Είναι τεράστιο ζήτημα κοινωνικό. Τεράστιο.
Να σας πω και κάτι. Και όταν υπάρχει πράγμα... διαπιστωμένη, έτσι, διαπιστωμένο προηγούμενο βίας. Γιατί ακριβώς. Μπορεί ο καθένας να κάνει οποιαδήποτε καταγγελία, φυσικά θα πρέπει να την ελέγξει η αστυνομία. Αλλά όταν υπάρχει διαπιστωμένο προηγούμενο βίας, εκεί είναι το ζήτημα. Γι' αυτό και στο νέο νομοσχέδιο που έρχεται του δικαιοσύνης, αλλά και στο παρελθόν, εγώ να σας πω, λόγου χάρη σαν Υπουργός Υγείας, θυμάμαι και είχαμε θέσει και τώρα έρχεται και με τον ποινικό κώδικα των νέων. Ένα κομμάτι που βλέπουν τη βία στην περιφορά είναι τα νοσοκομεία. Οπότε εκεί πέρα η εξοικείωση του προσωπικού αυτομάτως να αντιληφθεί ότι το περιστατικό που έρχεται δεν έχει πέσει από τις σκάλες, αλλά προφανώς έχει άλλα χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Και να ειδοποιήσει την αστυνομία είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Είναι μια συνολική αλυσίδα που δεν έχει γίνει σοβαρή πρόοδος, αλλά σίγουρα έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά για να προστατεύουμε τα θέματα. Σημαντική αυτή η παράμετρος που λέτε με την εμπλοκή του νοσοκομείου στο κομμάτι αυτό. Ναι, δηλαδή αυτό σας λέω, ήταν, έχει γίνει μια δουλειά και εκεί, γιατί. Αλλά να γίνει εντυπράγμαση τώρα, ξέρετε, ναι, χρειάζεται καιρό από, το, ναι, από την γιατί, ώρα που γιατί, θεσμοθετείτε κάτι. Ναι. Γιατί εδώ έχουμε και δύο πράγματα, κύριε Φουσκηνή. Και το πρώτο είναι, στηρίζεσαι στην ευαισθητοποίηση του ίδιου του νοσηλευτή γιατρού που θα βρεθεί, που υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση, αλλά μέσα στον όγκο δουλειά που έχει, είναι πολύ σημαντικό να έχει και την άμεση εκπαίδευση αμέσως να συνηθεί ένα περιστατικό και να ειδοποιήσει την αστυνομία. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη. Να αντιμετωπίσει απλώς ως ένα περιστατικό των επιγόντων. Μα πέρασε η ώρα, έχουμε ξεπεράσει και τα πολύ το χρόνο. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Πολύ ενδιαφέρουσα. Σας χαιρετούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άντε, γεια σας. Να είστε καλά.